Καλώ ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing το οποίο θα κάνουμε μαζί. Είμαι ο Greek Zer τη καρδιά σα. Το λέω από την αρχή. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι. Μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσει για κάθε καινούριο περιεχόμενο που ανεβαίνει. Και σήμερα θα ανοίξουμε αυτό το πέρα το πολύ μικρό κουτάκι συσκευασία την οποία βλέπετε. Είναι νομίζω η δεύτερη φορά που έχω αγοράσει κάτι από μια άλλη κινέζικη σελίδα η οποία είναι η Geek Buying. Και το αγόρασα γιατί απλά το είχαν στην πιο χαμηλή τιμή. Θα δούμε ένα σετ από μικρόφωνα γιατί έχουμε το εξή. Έχω εδώ πέρα το Huawei Mate 50 Pro, είναι το καινούργιο μου κινητό. Το συγκεκριμένο το κινητό, όταν επιλέξω σε αυτό να συνδέσω αυτό το πέρα τον αντάπτορα, ο οποίος αντάπτορας ο συγκεκριμένος είναι USB-C σε 3,5 χιλιοστά, αυτό είναι ένα ε, αντάπτορα κατασκευαστή τρίτου. Ακόμα και αν συνδέσω τον κανονικό τον αντάπτορα τη Huawei, τον USB-C, σε 3,5 χιλιοστά, όταν το συνδέω, μου εμφανίζει στην οθόνη, γράφει προσοχή, η θύρα USB-C σε αυτή τη συσκευή δεν υποστηρίζει αναλογικέ συσκευέ ήχου. Το συγκεκριμένο είναι ένα πρόβλημα το οποίο προσπάθησα να επιλύσω γιατί λέω εντάξει, OK, μπορεί να φταίει αυτό επειδή είναι τρίτου κατασκευαστή. Α δοκιμάσω το μανίσιο. Το μανίσιο συνέχισε να μου βγάζει αυτό το πρόβλημα. Και όταν συνέδεα ένα ε, μικρόφωνο, δεν μου άλλασε το μήνυμα και προφανώ δεν μπορούσα να κάνω ηχογράφηση με το κινητό το συγκεκριμένο μέσα από την εφαρμογή τη ηχογράφηση. Άρα λοιπόν έχω πάρει αυτή είναι πέρα τη συσκευασία, η οποία μέσα έχει ένα ζευγάρι από μικρόφωνο όπω σα είπα, τα οποία συνδέονται σε θύρα USB-C. Άρα μπορούμε να το συνδέσουμε σύμφωνα με την ε, σελίδα και σε υπολογιστή που έχει θύρα USB-C, όπως επίσης και σε κινητό και για να σας πω την αλήθεια και θα μου φανεί πάρα πολύ χρήσιμο, δεν ξέρω αν μπορώ να το συνδέσω και στην κάμερα την Sony α III, την οποία χρησιμοποιώ αυτή τη στιγμή για να τραβήξω αυτό το βίντεο έρχεται μέσα σε αυτήν εδώ πέρα τη συσκευασία τα συγκεκριμένα τα μικρόφωνα η Geekbuying τα λέει σαν K1 Double Wireless Clip Mix for Smartphone, Laptop, Live Stream, Recording, TikTok, YouTube Video Ωστόσο, τα ίδια ακριβώ μικρόφωνα βγάζει και η Μπέικι, όπω επίση, αν θυμάμαι καλά, τα βγάζει και μια τρίτη εταιρεία. Είναι ακριβώ τα ίδια μικρόφωνα, δεν ξεχωρίζουν σε κάτι, απλά είναι το branding το οποίο παίζει επάνω στην, στην συσκευή, την συγκεκριμένη και καλά γιατί βγαίνει από άλλου ε, κατασκευαστές. κατασκευαστέ. Όσον αφορά την περιγραφή του προϊόντο του συγκεκριμένου και καλά έχουν. Ε, active Noise Cancelling, όπως επίσης είναι Plug and Play, άρα δεν χρειάζεται να συνδεθούν σε κάποια θύρα USB για να μπορούν να παίρνουν υποδοχή για το ρεύμα. Επειδή είναι με Bluetooth μεταξύ τους, προφανώς έχει και μπαταρία. Έρχονται σε αυτήν εδώ πέρα την συσκευασία όπως βλέπετε. Γράφει Wireless Lavalier Microphone και εδώ πέρα μας δείχνει Support 1-2, Live Show, Interview, Vlog, Short Video, Okay. Αυτά βγαίνουν, ε, ο δέκτη βγαίνει σε δύο εκδοχέ. Βγαίνει σε USB c εκδοχή, όπω επίση βγαίνει και σε... στο πινάκι τέλο πάντων τη Apple. Άρα μπορούμε, αναλόγω του τι θέλουμε να αγοράσουμε, να επιλέξουμε το αντίστοιχο. Και εδώ πέρα μέσα, το λέει δηλαδή εδώ πέρα, For Type-C, For iPhone, One-to-One one, ή One-to-Two. Εγώ έχω επιλέξει το One-to-Two για να έχω το ζευγάρι. Οπότε λοιπόν, το ανοίγουμε ά, ah, τόσο γρήγορο, ok. <laughs> λοιπόν, είναι αυτά εδώ πέρα που βλέπετε, τα δύο τα μικρόφωνα και ο δέκτης και εδώ από κάτω μας έχει τα, καλά. Ας βγάλω τα μικρόφωνα πρώτα για να είμαστε σίγουροι. Λοιπόν, ένα, δύο, α, τέλεια. Και τρία. Ωραία. Αυτά εδώ, πάμε να δούμε λίγο αρχικά τη βάση. Έρχονται με τα πλαστικά αυτά για να προστατεύουν εδώ πέρα κάτι δεν ξέρω τι. Αυτό λοιπόν όπως βλέπετε εδώ πέρα έχει τη θύρα USB-C ενώ από την άλλη επίσης έχει αυτήν εδώ πέρα την υποδοχή τη USB-C. Το συγκεκριμένο από ό,τι υποθέτω το έχει γιατί μπορεί να συνδεθεί και παράλληλα να φορτίζει και τη συσκευή και δουλεύει. Ου, τέλεια. Ο, φορτίζει το κινητό. Το φορτίζει όμω με αργή φόρτιση. Εντάξει, δεν μα πειράζει αυτό. Ε, με βλέπετε να τα κάνω αυτά τα πράγματα, γιατί η αλήθεια είναι ότι τώρα το ανοίγω. Το είχα διαβάσει μεν, αλλά δεν ήξερα ότι το κάνει όντω. Μπορεί να το διάβασα, αλλά φανταζόμουν ότι η πιθανότητα να μην το κάνει. Λοιπόν, άρα αυτό καταλήγει να είναι έτσι όπως το βλέπετε. Έχουμε λοιπόν το κινητό με αυτόν εδώ πέρα τον τρόπο, σας το δείχνω και από εδώ για να το δείτε. Συνδέεται εδώ, είναι ασύρματο, έχει την υποδοχή τη USB-C, εδώ το οποίο μπορούμε να το συνδέσουμε απευθείας με τον φορτιστή για να φορτίζουμε παράλληλα και το κινητό όπως επίσης και αυτό. Άρα λοιπόν με αυτό τελειώσαμε και πάμε να δούμε λίγο τα άλλα. Τα λαβαλιέ, τα μικρόφωνα είναι αυτά τα δύο που βλέπετε εδώ. Είναι ακριβώς ίδια, Έχουνε εδώ από πάνω το μαξιλαράκι για να μπορεί να, να μας κόβει λίγο τον αέρα εφόσον είμαστε σε κάποιο εξωτερικό περιβάλλον και να μην έχει τη φασαρία του ανέμου. Λοιπόν, εφόσον αυτό εδώ πέρα το βγάλουμε από πάνω είναι ακριβώς έτσι όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή. Έχει ε, από εδώ στο πλάι τη θύρα USB-C την οποία χρησιμοποιούμε επίσης για να μπορέσουμε να το φορτίσουμε. Ενώ αντίστοιχα από την πίσω πλευρά του συγκεκριμένου μικροφόνου, αν το δείτε εδώ, έχει το κουμπί που είναι το on-off και αν αυτό το πατήσουμε, το άλλο το μικρόφωνο είναι αντίστοιχα το ίδιο. Βγάζουμε και αυτό, αυτό εδώ πέρα είναι το καλώδιο USB-C με το οποίο φορτίζουμε. Έχω πλέον τόσα πολλά καλώδια USB-C, έχει μέσα δύο καλώδια USB-C. Λοιπόν, εδώ στο πλάι, δεν ξέρω αν φαίνεται, έχει μια πολύ μικρή τρυπούλα. Αυτή είναι εδώ πέρα η τρυπούλα, αυτή τη στιγμή έχει ένα λαμπάκι μέσα το οποίο να κόκκινο. Αν εγώ έρθω και ανοίξω αυτό εδώ πέρα, θα πρέπει το κουμπί εδώ πέρα μπροστά να ανάψει πράσινο. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Άναψει πράσινο. Αυτό εδώ αυτή τη στιγμή έχει ανάψει σταθερό κόκκινο. Άρα λοιπόν το ότι αυτό εδώ πέρα είναι σταθερά αναμένο πράσινο σημαίνει ότι αυτό έχει συγχρονιστεί και πάμε να δούμε πώ ε, κάνει την καταγραφή. Για να είμαστε σίγουροι, εγώ θα απομακρύνω το κινητό για να βεβαιωθώ ότι δεν γράφει με το μικρόφωνο του κινητού. Λοιπόν, έχω το κινητό μακριά μου αυτή τη στιγμή. Βλέπετε ότι έχω ένα μικρόφωνο εδώ. Αυτό είναι το μικρόφωνο που έχω συνδεδεμένο με την κάμερα, την Sony A7 III. Και εδώ πέρα έχω το άλλο το μικρόφωνο, το οποίο είναι συνδεδεμένο ασύρματα με τον δέκτη στο κινητό. Για να μπορέσουμε να δούμε ακριβώ τώρα πώ λειτουργεί το συγκεκριμένο, πώ πιάνει και τι κάνει. Όση ώρα τα έλεγα τα συγκεκριμένα, Εσεί ακούγατε τον ήχο από το μικρόφωνο το καινούριο. Δεν ξέρω ακριβώ και εγώ πώ ακούγεται για να σα πω την αλήθεια. Θέλω να πιστεύω ότι ακούγεται καλά και είναι μια πολύ καλή αγορά. Γιατί τα συγκεκριμένα αγοραστήκανε στα 21 ευρώ. Δεν είναι πολλά χρήματα. Απλά δεν είναι και τύπου 3 ευρώ. Θα ανάψω εγώ και το άλλο για να συνδεθούν και τα δύο. Να τα έχω και τα δύο συνδεδεμένα. Ωραία. Συνδεθήκανε και τα δύο. Οπότε τα συγκεκριμένα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε εάν θέλουμε να κάνουμε ίσω κάποια. Ε, συνέντευξη, αν θέλουμε να κάνουμε κάποιο βίντεο με έναν φίλο για να μπορεί να έχει και εκείνο μικρόφωνο για να μην έχουμε πρόβλημα στη λήψη του ήχου, γενικότερα σαν ε, συσκευέ, εγώ για να σα πω την αλήθεια τα περίμενα πιο μικρά. Ε, εν τέλει, η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ που τα βλέπω ότι είναι σε αυτό το μέγεθο. Για κάποιο λόγο με κάνει να νιώθω λίγο πιο σίγουρο εισαγωγικά, ω προ το ότι θα δουλεύουν λίγο καλύτερα. Τώρα, σχετικά με την απόσταση των 20 μέτρων, αυτό δεν μπορώ να το βεβαιώσω, αλλά σε κάθε περίπτωση, όπω όλα τα Bluetooth, φαντάζομαι ότι έχουν να κάνουν με το να μην υπάρχουν αντικείμενα ενδιάμεσα ή πολύ χοντρή τύχη. Άρα, μιλάμε για ένα καθαρό περιβάλλον από εμπόδια. Σε κάθε περίπτωση όμω. Θα πιάνει θεωρητικά στα 10 μέτρα. όταν θέλουμε να τραβήξουμε ένα βίντεο, αν είμαστε σε εξωτερικό χώρο, δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Αν είμαστε σε εσωτερικό χώρο, ε, δεν νομίζω ότι θα τραβήξουμε ένα βίντεο με απόσταση μεγαλύτερη από 10-15 μέτρα και να αλλάζουμε και 15 διαφορετικά δωμάτια, γιατί θεωρητικά θα πρέπει να μα πιάνει και η κάμερα. Αν θέλετε οτιδήποτε να μάθετε για τα συγκεκριμένα, ε, οτιδήποτε μπορεί να θέλετε να με ρωτήσετε, εννοείται ότι μπορείτε να μου το γράψετε στα σχόλια. Εσεί μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να βλέπετε, ε, να παίρνετε ειδοποιήσει για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει και να τα παρακολουθείτε. Εμένα με βλέπετε εδώ πέρα ότι τα επανατοποθετώ στο κουτί τους. Καλή συνέχεια, σας χαιρετώ, να προσέχετε, να μένετε ασφαλείς. Γεια σας!